Βρισκόμαστε όλοι εδώ πέρα, απευθύνοντας ένα κάλεσμα προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ να ανταποκριθεί στην εκδήλωση της Κυριακής 6 Απριλίου από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα, μπροστά από τις κεντρικές θύρες του γηπέδου της Τούμπας, να προσφέρει ο καθένας από το εισιτήριό του αυτό που μπορεί υπέρ των εισιτήριων των Ιερών Μητροπόλων της Θεσσαλονίκης. Χρόνια πολλά στο ΠΑΟΚ, συγχαρητήρια στον ερασιτέχνη. Αυτό πλέον δεν είναι η πρωτοβουλία που κάνει, έχει γίνει πλέον θεσμός. Ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται μόνο για τα αθλητικά αποτελέσματα και για τις νίκες, ενδιαφέρεται και για τον άνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο την Κυριακή περιμένουμε όλο το κόσμο για να πετύχουμε το στόχο μας που έχουμε θέσει. Είναι 50 θόνοι και παραπάνω, έτσι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον ερασιτέχνη για αυτή την ενέργεια που κάνει, γιατί ξέρουμε ότι στην Ελλάδα είναι δύσκολες ώρες και είναι μια πράξη η οποία, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, είναι πολύ σημαντική και βοηθάει τον κόσμο. Μακάρι να πετύχουμε το στόχο μας φέτος για τους 50 τόνους και ελπίζω κάθε χρόνο να αυξάνεται αυτό το νούμερο, γιατί είναι πολύ σημαντικό να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας και γενικότερα στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη, και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Χρόνια πολλά στον ΠΑΟΚ καταρχήν, και θέλω να στηρίξω και εγώ από την πλευρά μου και όλη η ΠΑΕ του ΠΑΟΚ αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του ερασιτέχνη και να καλέσουμε όλους τους ανθρώπους κοντά μας την Κυριακή για να προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τρόφιμα για τις οικογένειες οι οποίες περνάνε δύσκολα αυτό το καιρό.